7 είναι τα σημαντικότερα και συνηθέστερα λάθη που έχουν να αντιμετωπίσουν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στους λογαριασμούς του τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγξουν ότι τα τετραγωνικά είναι τα σωστά, αλλά και ότι οι συντελεστές παλαιότητας έχουν υπολογιστεί ορθά. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων συγκέντρωσε και κωδικοποίησε όλα τα λάθη. Αυτό που εσείς πρέπει να προσέξετε στον δικό σας λογαριασμό είναι πιθανά λάθη στην αντικειμενική τιμή ζώνης. Λάθη στους συντελεστές παλαιότητας. Λανθασμένες χρεώσεις βάσει πλασματικών τετραγωνικών μέτρων που προκύπτουν από ειδικές κατά Δήμο αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Διπλάσια πλασματικά τετραγωνικά στα εκτός σχεδίου κτίρια. Επιβολή ειδικού τέλους σε ακάλυπτους χώρους που χρεώνονται με το τέλος εκείνη της περιουσίας στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Λανθασμένες χρεώσεις κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών με το τέλος εκείνη της περιουσίας και συνεπώς και με ειδικό τέλος, ενωρητά απαλλάσσονται από τον νόμο και από τα δύο. Κοινόχρηστοι χώροι ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Δεν υπάρχει διαδικασία υπολογισμού και αφαίρεσης του εμβαδού των κοινόχρηστων χώρων των κτηρίων αυτών, όπως ρητά προβλέπει ο νόμος.